Καλησπέρα σε όλους από τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Φιλοθέσης Ψυχικού. Είμαι η Ζήνα Μπαμπή, πρόεδρος. Είμαστε όλα τα μέλη εδώ και με πολύ χαρά καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Τογκερίδη, βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών. Καλησπέρα σας. Πολύ γρήγορα θα συστήσω τα μέλη μας, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος αμυγός των ομάδων και όχι των μονάδων. Και έχουμε εδώ μαζί μας τη Μαρία Ζωή Καλαϊτζίδου, αντιπρόεδρο, Γιώργο Τομούρτο, υπεύθυνο εκλογικής ετοιμότητος, τον Θόδωρο Τολιάγκα, τη Μαργιαλένα Ματζαβίνου, υπεύθυνη επικοινωνίας, τον Δημήτρη τον Λαμπαδίτη, τον Χάρη τον Σαμπάνη, τη Βίκη τη Χατζηνικολή, μεγάλη μας τιμή που είναι κοντά μας ο Χρήστος Σοσούλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Νομαρχιακής Β3, είναι πολύ κοντά μας σε όλες μας τις δράσεις. Καλησπέρα, Χρήστο. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση του ενός πολύ έτσι, bullet point του βιογραφικού του Δημήτρη Τοκερίδη. Θα σας δώσω το λόγο να πείτε μια καλησπέρα στον κύριο Κερίδη και μετά να κάνετε τοποθέτησή του. Συμφωνούμε? Ναι. Ο Δημήτρης Τοκερίδης έχει σπουδάσει νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και διεθνείς σχέσεις στο Fletcher School στο Πανεπιστήμιο Tufts στη Βοστόνη. Δίδαξε διεθνή πολιτική στο Harvard, στο Tufts, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι τακτικός καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής, διευθυντής της Θερινής Ακαδημίας της Ολυμπίας και του Δικτύου Ναβαρίνου. Συνεργάστηκε με την τηλεόραση του Action 24 και το onalert.gr/newsic.gr. Έχει γράψει δεκάδες άρθρα, μελέτες και βιβλία. Έχει δουλέψει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στην εκπαίδευση και τη διαχείριση προγραμμάτων και οργανισμών ως εμπειρογνώμονας και ως επιστημονικός σύμβουλος σε κυβερνήσεις και ιδρύματα. Τα πιο πρόσφατα βιβλία του έχουν τίτλο «Η δικτατορία των συνταγματαρχών, ανατομία μιας επταετίας», «Θεσσαλονίκη, a city in transition», 1912-2012, «The historical dictionary of Greece», «Εθνικισμός, εθνοτικές συγκρούσεις και διεθνείς σχέσεις». Συμμετείχε ως υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2019 με την Νέα Δημοκρατία. Στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019 εξελέγει βουλευτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών στη Β1. Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, πρώτος αντιπρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επίσης, είναι τακτικό μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με το Κοινοβούλιο του Ισραήλ και μέλος των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με τα Κοινοβούλια της Αλβανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι παντρεμένος με τη Μαριλίζα, είναι πατέρας της Σύριας και του Νικόλα και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την έτσι πολύ εκτενή παρουσίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε εδώ σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες του κορονοϊού. Η τεχνολογία είναι αρρωγός. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγομαι εντάξει, όλα καλά. Αισθάνομαι ιδιαίτερα δεμένος με την τοπική ψυχικού φιλοθέης. Όχι μόνο γιατί έχω σπίτι εκεί στην περιοχή, αλλά και γιατί με τίμησε ιδιαίτερα, θα σας έλεγα, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Έχω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να συγχαρώ πραγματικά την τοπική για την πρωτοβουλία της. Οι τοπικές είναι τα ζωντανά κύτταρα ενός μεγάλου οργανισμού που είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη δημοκρατική, ευρωπαϊκή, φιλελεύθερη παράταξη της πατρίδας μας, στην οποία έλαχε ο κλήρος, που θα έλεγε και κάποιος άλλος παλιότερα, να έχει τη μεγάλη εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να βγάλει τη χώρα επιτέλους από τη μεγάλη κρίση που τη μάστησε όλη την προηγούμενη δεκαετία. Και έχουμε μπροστά μας έργο πραγματικά εθνικό, μοναδικό, ιστορικό, να μεταμορφώσουμε την πατρίδα μας σε καιρό ειρήνης. Ήδη ο πρώτος 1,5 χρόνος, παρά τις απανωτές κρίσεις που είχαμε και έχουμε να αντιμετωπίσει, όπως η υγειονομική, η οικονομική και η ελληνοτουρκική,
νομίζω καταγράφεται στα πολύ θετικά και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι δημοσκοπήσεις, το λένε η γενική αίσθηση που έχουν οι πάντες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας πραγματικά μία κοσμογονία μεταμόρφωσης προς το καλύτερο της πατρίδας μας να αφήσει πίσω τις χρονίζουσες παθογένειες, αυτό που λέμε παθογένειες της μεταπολίτευσης αν θέλετε. Έχουμε τώρα μια τομή μπροστά μας στην ανώτατη παιδεία και θα συνεχίσουμε έτσι με αυτό το μεταρρυθμιστικό ρυθμό που θέλει η κοινωνία η ελληνική, όρημη, πιο όρημη πολλές φορές από τις πολιτικές ηγεσίες, για να προχωρήσουμε μπροστά και να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε όλες τις προκλήσεις και τα ανοίγματα που μας δίνει ο 21ος αιώνας. Είχαμε καθυστερήσει πολύ στο παρελθόν. Πολλές φορές αναλωθήκαμε στο να συζητούμε τα αυτονόητα. Τώρα νομίζω και αυτή η μεγάλη εμπιστοσύνη που δείχνει η ελληνική κοινωνία στον Κυριάκο Μητσοτάκη και συνολικά σε αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία, μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Και νομίζω, δεν υπερβάλλω αν έλεγα ότι το έργο μας είναι πραγματικά εθνικό, ιστορικό, δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας να μεταμορφώσουμε την πατρίδα μας και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, την οικονομία μας, το παραγωγικό μας μοντέλο, το κράτος μας, την ψηφιοποίησή του, την παιδεία μας και μια σειρά από τομείς που έχουν μείνει πίσω. Η Ελλάδα αξίζει πολύ καλύτερα και φέτος στα 200 χρόνια από την Επανάσταση και στα 200 χρόνια ελεύθερου βίου, ανεξάρτητου βίου του σύγχρονου ελληνισμού, νομίζω μπορούμε να κάνουμε το θετικό ταμείο ξέροντας τις αδυναμίες, ξέροντας τα προβλήματα και τα ελλείμματα που είχαμε στο παρελθόν, να τα αφήσουμε γρήγορα μπροστά και να τρέξουμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, όπως επιβάλλουν οι καιροί, κυρίως το απαιτούν οι νέες γενιές. Για χάρη των νέων γενιών Ελλήνων, πρέπει να το κάνουμε. Και τίποτα από όλα αυτά τα μεγάλα και τα σημαντικά που πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς τις ζωντανές οργανώσεις που μας συνδέουν με την κοινωνία ανά πάσα στιγμή και πολύ στενά. Εγώ πραγματικά σας το λέω από την καρδιά μου, υποκλίνομαι ως φιλελεύθερος ευρωπαϊστής, άνθρωπος που είχε πάντοτε πολιτικές απόψεις, αλλά δεν είχε ασχοληθεί κομματικά, θα σας έλεγα. Στο Πανεπιστήμιο είχα βεβαίως ένα λόγο και μια δημόσια παρουσία στο παρελθόν, κυρίως μετά το 2015, εξοργισμένος με όλα αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι του 2015 φυσικά, αλλά ως άνθρωπος όχι των μηχανισμών, άνθρωπος του Πανεπιστημίου, θα σας έλεγα, και της ζωντανής κοινωνίας, υπό αυτή την έννοια μετράει ίσως περισσότερο αυτό που θα πω, υποκλίνομαι πραγματικά στον αγώνα, στη δύναμη, στο έργο και υποκλίνομαι με ταπεινότητα όλων των εργατών του κόμματος, του ζωντανού αυτού δημοκρατικού οργανισμού που λέγεται Νέα Δημοκρατία, χωρίς την οποία το ελληνικό πρόβλημα θα ήταν άλυτο. Το ελληνικό πρόβλημα δεν θα είχε λύσει. Αν έχει λύση και έχουμε ελπίδα και πιστεύω, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον, να πάμε πολύ γρήγορα μπροστά, είναι χάρη στη μεγάλη κεντροδεξιά ευρωπαϊκή φιλελεύθερη παράταξη που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εμείς οι βουλευτές, αυτό πρέπει μονίμως και πάντοτε να το υπογραμμίζουμε. Τώρα, μου είπατε να μιλήσω για τα εμβόλια, που είναι ένα ζήτημα πολύ φλέγον τώρα. Έχουμε μία μεγάλη αναστάτωση στην Ευρώπη γύρω από τα εμβόλια. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν έφτασε στα όρια παρέτησης, αν θέλετε, την περασμένη Παρασκευή, Σάββατο, με όλα αυτά που γίνανε με την Ιρλανδία και την απαγόρευση εξαγωγών στην Βόρειο Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα. Φυσικά δεν θα σας μιλήσω για τα επιστημονικά των εμβολίων, δεν είμαι γιατρός, θα σας μιλήσω για τα πολιτικά και τα γεωστρατηγικά, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι την αρχή ενός πολέμου των εμβολίων, ενός εμβολιαστικού εθνικισμού, ο οποίος εάν αφαιθεί να κλιμακωθεί, θα έχει πολύ κακά αποτελέσματα, θα επιβραδύνει τους εμβολιασμούς, σίγουρα, θα δημιουργήσει προβλήματα στην παραγωγή των εμβολίων και θα καταστρέψει την καλή πρώτη εικόνα που έχει η Ευρώπη στην αντιμετώπιση της πανδημίας με το Ταμείο Ανόρθωσης. Ξέρετε, η Ευρώπη αντέδρασε, υποτίθεται, γρήγορα και θετικά το πρώτο διάστημα. Τώρα είναι το στοίχημα τι θα κάνει από εδώ και πέρα.
και υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση. Λοιπόν, θα σας δώσω μερικά στοιχεία έτσι γρήγορα-γρήγορα και μετά να δεχθούμε ερωτήσεις για να μην μονοπολίσω. Μπορώ να μιλάω βεβαίως πολλή ώρα. Να σας πω ότι η επιστήμη βεβαίως έκανε το καθήκον της. Αυτό που έγινε είναι μοναδικό μέσα σε 10 μήνες να βρεθεί εμβόλιο ενός καινούριου ιού. Αυτό δείχνει τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος, αλλά και συγκεκριμένων ερευνητικών συστημάτων, κυρίως αμερικανικών και δυτικών θα σας έλεγα, που κατάφεραν ιδιωτικές εταιρείες, μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες με μεγάλη εμπειρία και κρατική συνδρομή, κρατική χρηματοδότηση, να βρουν τα εμβόλια. Τώρα, από το βρίσκω τα εμβόλια μέχρι τον εμβολιασμό, παρεμβαίνει η πολιτική πάντα. Το εμβόλιο από μόνο του δεν σώζει κανέναν, μα κανέναν. Ο εμβολιασμός είναι που σώζει. Και πώς θα γίνουν οι εμβολιασμοί και πάρα πολύ γρήγορα είναι ζήτημα. Τώρα, βρισκόμαστε σήμερα εν μέσω ενός τρίτου κύματος πανδημίας, ιδίως στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένα παγκόσμιο επίκεντρο, εκτός Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα, αλλά μένεται το τρίτο κύμα. Εξαιτίας και του μεταλλαγμένου κορονοϊού, ένα, εξαιτίας και της εποχικότητας. Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα στην Ευρώπη, μπαίνει ο Φεβρουάριος, ο πιο βαρύς μήνας, και έχουμε τεράστια διασπορά σε χώρες, ακόμα και η Βρετανία, που έχουν προχωρήσει με τους εμβολιασμούς. Και επειδή ήδη έχουν περάσει 10 μήνες με lockdown και μεγάλη οικονομική αναστάτωση, αρχίζει και υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στις κοινωνίες και στις κυβερνήσεις. Πού πάμε, να έρθουν γρήγορα τα εμβόλια. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, ανησυχία, αναμονή να έρθουν τα εμβόλια. Τώρα, τα εμβόλια, να πούμε, αφορούν κυρίως τον πλούσιο κόσμο. Αυτή τη στιγμή, σε όλη την Αφρική του 1 δισεκατομμυρίου κατοίκων, έχουν γίνει 25 εμβολιασμοί. Όχι 25.000, όχι 250.000, όχι 25, 2-5 εμβολιασμοί. Και οι περισσότεροι άνθρωποι του πλανήτη που ζουν στον φτωχό τρίτο κόσμο δεν πρόκειται να αρχίσουν να εμβολιάζονται σε σημαντικά νούμερα παρά από το τέλος του 2021 και κατά βάση το 2022 και μετά. Άρα, αυτό που λέμε πόλεμος εμβολίων και εμβολιασμών αφορά τον πλούσιο κόσμο, βασικά την Ευρώπη, την Αμερική, την Ιαπωνία, συν κάποιες χώρες όπως η Κίνα, με τα δικά τους κινέζικα εμβόλια. Κινέζικα εμβόλια ή ρωσικό εμβόλιο. Τα δυτικά εμβόλια γίνονται μόνο σε Ευρώπη και Αμερική, κατά βάση, για να μην μπερδευόμαστε. Όσοι στη γειτονιά μας δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Τουρκία ή η Σερβία, και κάνουν εμβολιασμούς, τους κάνουν με κινέζικα εμβόλια. Όχι με τα δυτικά, της Pfizer, της Moderna, της AstraZeneca, της Johnson και τα υπόλοιπα που έρχονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 εμβόλια και αναμένεται η έγκριση και άλλων. Τώρα, αυτό που πονάει πάρα πολύ την Ευρώπη είναι το γεγονός ότι η Βρετανία, η οποία μόλις βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 4 εβδομάδες, ένα μήνα, 1η-1η του 2021, έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Πράγματι, στη Βρετανία το ποσοστό αυτή τη στιγμή αγγίζει το 13-14% του γενικού πληθυσμού, όταν στην Ευρώπη μεταβίας έχει φτάσει το 3%. Η Ελλάδα είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, να πούμε, το οποίο είναι θετικό. Έχουμε λοιπόν μεγάλη διαφοροποίηση με τη Βρετανία. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από πράγματα, στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συγκέντρωσε πάνω της, αποφασίστηκε στην αρχή να μην παντακράτη μεμονωμένα, αλλά συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είχε την εμπειρία. Φαίνεται ότι διαπραγματεύτηκε μέχρι θανάτου με τις φαρμακευτικές εταιρείες και έχασε χρόνο την ώρα που πίεζε το πρόβλημα, διότι το θέμα δεν είναι να κερδίσεις 10, 20, 30, 50, 100 εκατομμύρια ευρώ από την AstraZeneca ή από τη Pfizer, την ώρα που κάθε μέρα lockdown σου στοιχίζει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αν αναλογιστείτε τη Γαλλία, τη Γερμανία, το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Άρα καλύτερα να χάσεις, λέμε εκ των υστέρων, και 100 και 200 και 300 εκατομμύρια, αν είναι να τάχεις γρήγορα τα εμβόλια, διότι το κόστος της καθυστέρησης είναι δυσβάσταχτο. Δεύτερον, φαίνεται ότι η αδειοδότηση στην Ευρώπη καθυστέρησε.
διότι έχουμε πιο αυστηρούς κανόνες, διότι θέλαμε να είμαστε σίγουροι, διότι σε κάποιες χώρες υπάρχει πολύ έντονο αντιεμβολιαστικό κίνημα, όπως η Γαλλία, η οποία είναι η πρωταθλήτρια του αντιεμβολιασμού, η χώρα του Βολτέρου και του διαφωτισμού, και θέλαμε να είμαστε σίγουροι και βρεθήκαμε πίσω. Αυτό έχει ανοίξει τους ασκούς του αιώλου, διότι έχουμε έναν πόλεμο μεταξύ των κρατών, και της Επιτροπής. Η Επιτροπή προσπαθεί να αποποιηθεί την ευθύνη της και να τη ρίξει στις εταιρείες. Οι εταιρείες λένε τα δικά τους. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Εδώ τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πεδίο δόξης λαμπρό για κάθε λαϊκιστή. Διότι οι αντιευρωπαϊστές βούτυρο στη φέτα τους να πούν ότι η Ευρώπη δεν λειτουργεί. Και πράγματι υπάρχουν κάποιες ευθύνες της Επιτροπής, η οποία είναι δυσκίνητη, η οποία είναι γραφειοκρατική, η οποία είναι ευρεδιπορούσα, η οποία, αν θέλετε να πάω και ένα βήμα παραπέρα, είναι στελεχωμένη από κάποιους κυφήνες που παίρνουν τους υψηλούς μισθούς και ολίγη σχέση έχουν με την πραγματικότητα επί του εδάφους, αν θέλετε να είμαστε πολύ αυστηροί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν είχαμε τα κράτη από μόνα τους, ιδίως για τα μικρά κράτη, τα πιο αδύναμα κράτη, τα πιο περιφερειακά κράτη. Θα τα παίρναν όλα τα εμβόλια οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και θα μέναν οι υπόλοιποι το πιθανότερο να περιμένουν. Άρα η επιθυμία να συγκεντρωθούν τα πράγματα στα χέρια της Επιτροπής ήταν σωστή, αλλά και η κριτική τώρα που ασκείται, κυρίως στα πλούσια κράτη, ιδίως του Βορρά, τα οποία θεωρούν ότι από μόνο τους θα τα είχαν καταφέρει καλύτερα. Ωστόσο υπάρχει το πεδίο του λαϊκισμού, υπάρχουν όλοι αυτοί οι ευρωσκεπτικιστές, ο Σαλβίν, η Λεπέν, ο ένας, ο άλλος, οι οποίοι λένε δείτε τώρα, οι Brexiteers στο Λονδίνο. Υπάρχουν εκεί οι αντικαπιταλιστές, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, η δική μας, δείτε οι φαρμακοβιομηχανίες τι κάνουν. Οι φαρμακοβιομηχανίες, να πούμε ότι είναι ο εύκολος στόχος, είναι ο ωραίος στόχος, πολυεθνική κολοσσή, τι πιο ωραία για μια αριστερά να πετροβολήσει. Τα εμβόλια τα χορηγούν σε τιμή κόστους, δεν περιμένουν να βγάλουν κέρδος οι περισσότερες από αυτές τις φαρμακοβιομηχανίες από τα εμβόλια. Να πούμε ότι πέτυχαν ένα θαύμα μέσα σε 10 μήνες να το παρασκευάσουν και οι περισσότερες από αυτές, το ξέρω από τον Αλμπέρ Μπουρλά, τον Έλληνα από τη Θεσσαλονίκη, διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο της Pfizer, πήραν το ρίσκο να αρχίσουν την παρασκευή των εμβολίων πριν την αδειοδότηση. Δηλαδή η Pfizer ξεκίνησε την παραγωγή ήδη από τα τέλη καλοκαιριού, ενώ η αδειοδότηση ήρθε τον Νοέμβριο, παίρνοντας το ρίσκο να πετάξει όλο αυτό το υλικό αν δεν αδειοδοτούνταν. Πήρε το ρίσκο, σου λέει, ας έχω, και γι' αυτό έχουμε αυτά τα 100 και εκατομμύρια εμβόλια που έχουν ήδη γίνει. Έχουν γίνει περίπου 100 εκατομμύρια παγκοσμίως δυτικά εμβόλια, χάρη στο γεγονός ότι δεν περιμέναν την αδειοδότηση να αρχίσουν την παραγωγή τέλη Νοεμβρίου, αλλά την κάνανε από πολύ πιο πριν. Και βεβαίως υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα να γίνει δημόσιο αγαθό το εμβόλιο, το λέει η αριστερά. Το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε ήδη από τον Απρίλιο, με την έννοια να αποζημιωθούν οι εταιρείες για το κόστος τους και να τα αγοράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το χορηγήσει την πατέντα και στο φτωχό νότο. Η αριστερά λέει κάτι άλλο, να κατασχέσουμε τα πνευματικά δικαιώματα της πατέντας, να μην αποζημιώσουμε και να προχωρήσουμε επιθετικά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα μας άνοιγε έναν δικαστικό αγώνα ο οποίος θα κρατούσε χρόνια, και εδώ πρέπει το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Δεν έχει νόημα να έρθουμε σε μια δικαστική διαμάχη με τη Pfizer την επόμενη πενταετία, η οποία θα λυθεί το 2026 και θα μείνουμε χωρίς εμβόλια ως τότε. Άρα υπάρχει αυτό το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι να απαγορεύσουμε τις εξαγωγές. Η Ursula von der Leyen, πιεζόμενη, πέταξε αυτό το πυροτέχνημα να απαγορεύσει η Ευρώπη την εξαγωγή εμβολίων, χωρίς απαραίτητα να σκεφτούμε, να υπολογίσουμε το γεγονός ότι η εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής των εμβολίων είναι παγκόσμια. Δηλαδή η πρώτη ύλη έρχεται από αλλού, το εμβόλιο παράγεται αλλού, συσκευάζεται αλλού και τα αναλώσιμα του εμβολίου, όπως είναι οι σύριγγες που είναι απαραίτητες για να γίνει ο εμβολιασμός, έρχονται από αλλού. Άρα το να υψώσεις σύνορα, μάλλον θα καθυστερήσει την παραγωγή παρά θα τα διευκολύνει,
άσε που θα στείλει και ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη που πρεσβεύει το ελεύθερο εμπόριο, η Ευρώπη που μιλάει για τα δικαιώματα του τρίτου κόσμου, ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να τα ξεχάσει όλα αυτά, πρώτου πανικού ότι δεν κάνει αρκετά εμβόλια και να συμπεριφερθεί απολύτως εγωιστικά. Άρα υπήρχαν πολλές παρενέργειες σε μια πιο σκληρή πολιτική, παρόλο που αυτή η πιο σκληρή πολιτική, κατά τα ψέματα, πουλάει. Διότι ο κόσμος θέλει τα εμβόλια γρήγορα εδώ στην Ευρώπη, οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης πιέζονται πάρα πολύ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν κοντεύει να καταστρέψει την προεδρία της 1,5 χρόνο από τότε που ανέλαβε, έχει τη μεγαλύτερη κρίση να αντιμετωπίσει στα χέρια της. Η Κύπρια Επίτροπος, υπεύθυνη για την υγεία, αυτή που έχει την αρμοδιότητα, η Στέλλα Κυριακίδου, κοντεύει να τρελαθεί με όλη αυτή την υπερπίεση. Νομίζω η λύση, για να κλείσω, είναι να βοηθηθούν οι εταιρείες κατά το δυνατόν, να συνεργαστούν, όπως η γαλλική Sanofi με τη Pfizer, για να παράγουν πολύ πιο γρήγορα, να επιδοτηθούν και να ανοίξουν αλυσίδες παραγωγής όπου είναι δυνατόν, να διευκολυνθούν οι συνεργασίες. Δεν βοηθάει το δικαστικό, δεν βοηθάει το ποινικό, διότι θα πάει πάρα πολύ καιρό, και εδώ μιλάμε να τρέξουν τα εμβόλια τις επόμενες εβδομάδες. Παρά την καθυστέρηση, η οποία θα είναι περίπου, πάει το όλο πρόγραμμα πίσω 2 μήνες, αντί να έχουμε την ανοσία της Αγέλης τέλη ανοίξεως, θα την έχουμε κατά πάσα πιθανότητα τέλη του καλοκαιριού. Για να σας πω και ένα αισιόδοξο, ακόμα και έτσι, από τη στιγμή που γίνουν οι εμβολιασμοί στους άνω των 70, και η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ότι θα ολοκληρωθούν οι άνω των 70 μέχρι τα τέλη Μαρτίου, θα έχουμε μια δραματική πτώση της θνησιμότητας από τον ιό, διότι όπως ξέρετε το 80-90% των θανόντων είναι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, άνω των 70. Άρα, εάν εμβολιάσεις και προστατεύσεις αυτούς τους πολύ ευάλωτους, οι οποίοι δίνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των απολειών, θα έχεις σίγουρα αντιμετωπίσει ως προς τη θνησιμότητα, τουλάχιστον, το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Από εκεί πέρα, η πίεση στο σύστημα υγείας θα συνεχιστεί, διότι ξέρετε ένα από τα παράδοξα, οι περισσότεροι που είναι σε ΜΕΘ, σε μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι στην ηλικιακή ομάδα των 50-70. Είτε γιατί οι πολύ μεγάλοι δεν προλαβαίνουν να μπουν στη ΜΕΘ, είτε γιατί όταν μπαίνουν καταλήγουν πολύ πιο γρήγορα, είτε γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένοι που δεν έχει νόημα να μπουν στις ΜΕΘ. Το βασικό ηλικιακό γκρουπ στις ΜΕΘ είναι 50-70. Και ώσπου να εμβολιαστούν και αυτοί, η πίεση στα συστήματα υγείας της Ευρώπης θα συνεχιστεί να είναι μεγάλη. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ σε εγρήγορση. Βλέπετε ότι ακόμα και σε χώρες όπως η Βρετανία, που έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός πάρα πολύ, υπάρχει το τρίτο κύμα που είναι πάρα πολύ σφοδρό, πάρα πολύ μεταδοτικό και έχουν πολύ αυστηρό lockdown. Ακόμα και στο Ισραήλ, όπου είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει φτάσει το 50% του πληθυσμού ο εμβολιασμός, υπάρχει τρίτο κύμα και υπάρχει αυστηρότατο lockdown, άρα κανένα περιθώριο εφησυχασμού μέχρι τουλάχιστον και το τέλος της άνοιξης, που μετά βοηθούντος και του καιρού και σιγά σιγά νομίζω μπορούμε να αρχίζουμε να έχουμε μια σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα και κάπως έτσι θα πάμε. Χωρίς Ευρώπη θα ήμασταν χειρότερα, δεν έχω καμία αμφιβολία εγώ στο μυαλό μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχεται για κάποιες, πώς να το πούμε, αριθμίες, οι οποίες μέσα σε αυτή την κρίση την τεράστια είναι και σε ένα βαθμό, θα μπορούσε κανείς να πει, αναμενόμενες, αλλά εν πάση περιπτώσει ελέγχεται. Οι εταιρείες έχουν πιεστεί και θα κάνουν τα δύνατα δυνατά, ήδη αρχίζουν και υπόσχονται περισσότερα εμβόλια μετά την ψυχρολουσία της περασμένης εβδομάδας, όπου είχαν πει ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Και νομίζω ότι από την άνοιξη και μετά, από αρχές Μαρτίου και μετά, οι ρυθμοί θα είναι πολύ υψηλοί. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ καλό νούμερο, 20.000 περίπου εμβολιασμούς την ημέρα. Μπορεί να το αυξήσει πολύ περισσότερο αν είχε
εμβόλια, δηλαδή υπάρχει υποδομή, λειτουργεί το σύστημα πάρα πολύ καλά. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι με τα ραντεβού, με τα κατατόπους εμβολιαστικά κέντρα, ο κόσμος πληροφορείται με SMS κτλ. Είναι μια μοναδική εμπειρία για τον Έλληνα πολίτη που είχε συνηθίσει σε ένα κράτος που δεν σέβονταν την ώρα του και τον πόνο του και τον κόπο του, και τώρα όλα γίνονται τρομακτικά οργανωμένα. Νομίζω έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα εμβολιασμού. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς, δεν σας λέω τώρα για να κάνω προπαγάνδα κομματική ή εσωτερική. Η Ελλάδα το πάει προσεκτικά, σε αντίθεση με τη Βρετανία που πήρε το ρίσκο να κάνει μόνο πρώτη δόση και όχι τη δεύτερη, διότι η πρώτη δόση ήδη δημιουργεί μια ανοσία γύρω στο 50-60% και να κάνει τη δεύτερη μετά από 12 και 14 εβδομάδες, όχι 3 εβδομάδες, προκειμένου να κάνει περισσότερες πρώτες δόσεις, με ρίσκο να μην έχει τη δεύτερη δόση ή να μεταλλαχθεί ο ιός, υπάρχουν κάποια ρίσκα. Η Ελλάδα το πάει safe, το πάει με ασφάλεια. Έχουμε απόθεμα για τη δεύτερη δόση. Από τη στιγμή που θα κάνεις την πρώτη δόση, είναι βέβαιο ότι θα κάνεις και τη δεύτερη, μέσα στις 3 εβδομάδες, στις 3 εβδομάδες, όχι στις 12 και στις 14. Είναι και αυτός ένας λόγος της καθυστέρησης σε σχέση με τη Βρετανία, αλλά θεωρούμε ότι ακολουθώντας τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΠΟΗ, είναι καλύτερα και έτσι θα προχωρήσουμε. Αυτά τα, για να έχουμε εικόνα προβλήματος. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην οικονομία, διότι όποιος βγει πιο γρήγορα από την πανδημία θα ανακάμψει και οικονομικά πιο γρήγορα. Ήδη ξέρουμε ότι η Κίνα δεν είχε ύφεση το 2020, σε αντίθεση με την Ευρώπη που είχε μια ύφεση κοντά στο 8%, και θα ανακάμψει πολύ γρήγορα το 2021. Άρα το χάσμα με την Κίνα διευρύνθηκε λόγω πανδημίας. Ενώ ήταν ένας ιός που ξεκίνησε από την Κίνα, όπως έλεγε ο Τραμπ, ο κινεζικός ιός, τελικά ωφελεί, φαίνεται, την Κίνα σε σχέση με τα υπόλοιπα μεγάλα κέντρα οικονομικής δύναμης, όπως είναι η Ευρώπη που μένει πίσω, η Αμερική κάπως καλύτερα. Θα δούμε πού θα πάει τώρα με τον Biden. Αυτά. Έχω το λόγο, Δημήτρη Λαμπαδίτη. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή, πραγματικά εντελεχής και κατατοπιστική η τοποθέτησή σας και νομίζω πως πήραμε μια καλή εικόνα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Χρήστο Τοσούλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Νομαρχιακής μας, να κάνει μια σύντομη τοποθέτηση και αμέσως μετά θέλω να θέσω εγώ ένα ερώτημα που έχω και μετά ο καθένας από τους υπόλοιπους, όποιος θέλει να ρωτήσει. Χρήστο, σε ακούμε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Καλώς ήρθες και εσύ. Καλώς σας βρήκα. Πραγματικά εξαιρετικός ο Δημήτρης Σοκερίδης για άλλη μια φορά. Δεν μου προκαλεί πλέον καμία έκπληξη. Δεν τον χορταίνουμε. Δεν τον χορταίνουμε το Δημήτρη, είναι, ό,τι και να γίνει. Ναι. Δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη. Θα μας πάρει στο αμφιθέατρο όλους, λέω εγώ. Θα χαιρόμουν να τον είχα καθηγητή, αλλά τον έχω φίλο και συνεργάτη. Καταρχάς, Ζήνα, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τις ωραίες πρωτοβουλίες που παίρνεις. Η τοπική οργάνωση φιλοθέησης ψυχικού πραγματικά έχει βρει μια ζωντανή ψυχή της παράταξης που λέγεται Ζήνα Μπαμπή και χαίρομαι πραγματικά, διότι κάθε μέρα που περνάει όλο και πιο δραστήρια γίνεσαι και εσύ και η τοπική σου και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, διότι ανέκαθεν πίστευα... Η ομάδα σίγουρα, η ομάδα πάντα παίζει το μεγαλύτερο και καθοριστικότερο ρόλο σε σχέση με το άτομο από μόνο του, αυτό καθ' αυτό δεν αρκεί ποτέ. Και πάντα πίστευα και ακόμα πιστεύω και θα πιστεύω ότι η τοπική φιλοθέηση ψυχικού είναι ο καθρέφτης της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Θα πω καλή χρονιά σε όλους όσους δεν έχω μιλήσει όλο το προηγούμενο διάστημα από τα αξιόλογα μέλη της τοπικής. Αγαπητέ Δημήτρη Κερίδη, να σε ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος της Νομαρχιακής και για τη σημερινή σου παρουσία, αλλά και εν γέννη για όλη σου την παρουσία, την κοινοβουλευτική. Πραγματικά μας τιμάς σαν βουλευτής του βορείου τομέα της Αθήνας και πραγματικά χαίρομαι διπλά, γιατί πίστεψα σε σένα και στην ποιότητά σου ως άνθρωπος και μετέπειτα ως πολιτικός και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Ήρθε σε μια περιοχή που ήταν λίγο δύσκολη για σένα, γιατί ήρθες λίγο σε έτσι ξένα χωράφιο, όπως μου το έλεγες την πρώτη μέρα που με είδες. Όμως πιστεύω ότι σε αγκαλιάσαμε, σε δεχτήκαμε στην περιοχή μας, στον τομέα μας. Είσαι ένας από εμάς, είναι τιμή μας. Είσαι ένας άξιος επιστήμονας, ένας λαμπρός επιστήμονας, ένας τρομερός ρήτορας, ένας καταπληκτικός ορθολογιστής
Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει ανάγκη το ελληνικό κοινοβούλιο και ένας πολύ πολύ καλός φίλος που χαίρομαι να σου μιλάω και σε τέτοιες τηλεδιασκέψεις αλλά και επί προσωπικού. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για άλλη μια φορά για την εξαιρετική σου αλήθεια, λέει. Παρουσία σήμερα. Δεν θέλω να θίξω τη μετριοφροσύνη του Δημήτρη, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ μετριόφρον άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά με πολύ επιείκεια και με πολύ μέτρο τα λέω όλα αυτά, Δημήτρη. Δεν έχω κάποια ερώτηση. Θα αφήσω το λόγο στα υπόλοιπα αξιόλογα μέλη της τοπικής. Ευχαριστώ και πάλι και σένα, Ζήνα, και ευχαριστούμε και Δημήτρη για άλλη μια φορά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Κερίδα αλλά και πάρα πολύ τον Χρήστο Ντοσούλη, είναι προσωπικός μου φίλος. Διανύσαμε πολλά από την αρχή των εσωκομματικών πίσω στο 2018 και πριν το Πάσχα και πραγματικά τον ευχαριστώ που με στηρίζει. Εγώ το μόνο που θέλω να ρωτήσω και μετά θα δώσουμε τον λόγο στα υπόλοιπα μέλη είναι τι πιστεύετε, καθηγητά μου, ότι μπορεί να πάει πολύ στραβά. Υπάρχει κάτι που μπορεί να πάει πολύ στραβά εδώ που έχουμε φτάσει με όλο αυτό σε σχέση με την προμήθεια των εμβολίων και με την όποια έξοδο προς την κανονικότητα. Τι είναι αυτό που φοβάστε, αν υπάρχει? Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, τα οποία με συγκινούν. Ο βόρειος τομέας της Αθήνας, κατεξοχήν η φιλοθέη και το ψυχικό, αλλά ευρύτερα ο βόρειος τομέας της Αθήνας, είναι ίσως η πιο απαιτητική περιφέρεια, με την έννοια ότι έχει, πώς να το πούμε, ένα επίπεδο ψηφοφόρων υψηλών απαιτήσεων, να πούμε. Έτσι. Είναι άνθρωποι διαβασμένοι, είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο κόσμος, είναι άνθρωποι που ζητούν πράγματα από την πολιτική και δεν καθοδηγούνται ούτε χειραγωγούνται με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο που βλέπει κανείς αλλού. Υπό αυτήν την έννοια είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση ο βόρειος τομέας, ειδικά ο βόρειος τομέας, νομίζω ξεχωρίζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη. Εγώ ένιωσα πραγματικά την αγάπη αυτού του κόσμου και θα είμαι αιώνια ευγνώμων από αυτή την ανταπόκριση και από αυτή τη σχέση που χτίσαμε τα τελευταία χρόνια. Η πολιτική είναι ένα σκληρό πράγμα, είναι ένα δύσκολο πράγμα. Ο λαός λέει η κάθοδος στην πολιτική, δεν το λέει η κάθοδος, δεν λέει η άνοδος, η κάθοδος στον Άδη. Όμως έχει και μια τεράστια ομορφιά, έχει και μια τεράστια γοητεία, δεν υπάρχει αμφιβολία, την οποία ο κόσμος του βόρειου τομέα, στη δικιά μου περίπτωση τουλάχιστον, την έδωσε απλόχερα και θα είμαι για πάντα έτσι, πώς να το πούμε, ευγνώμων γι' αυτό. Νομίζω ότι θα πάμε καλά, ότι το πράγμα σιγά σιγά μπαίνει στα βλάκι. Οι εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωσης κινούνται στο εφήμερο, κινούνται στο 24ωρο και δεν μπορούν να καταλάβουν το πόσο γρήγορο ήταν αυτό που έγινε. Αυτοί οι 10 μήνες είναι ένα θαύμα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και ήταν αποτέλεσμα πολύ οργανωμένης προσπάθειας και πολλών δισεκατομμυρίων που ξοδεύτηκαν με σωστό τρόπο για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι με το που θα μπαίνουν και τα επόμενα εμβόλια της Johnson που είναι μονοδοσιακό και δεν χρειάζεται την μεγάλη ψήξη και τη δύσκολη διαχείριση που έχει το εμβόλιο της Pfizer και ούτω καθεξής, τα πράγματα θα τρέξουν καλά. Φοβάμαι λίγο τις μεταλλάξεις, αν είναι κάτι που με τρομάζει, αν και προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα τα εμβόλια, αλλά φυσικά έχουμε να κάνουμε με το πρόγνωρο, έτσι δεν είναι. Και ο ιός είναι έξυπνος και απέναντι στο ανάχωμα που βάζουμε με το εμβόλιο υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος μιας μετάλλαξης η οποία θα μπορεί να ξεπερνάει αυτό το ανάχωμα. Το δεύτερο που φοβάμαι είναι να αφήσουμε τον τρίτο κόσμο στη μοίρα του. Και όσο δεν υπάρχει πρόβλεψη και σκέψη για τα δισεκατομμύρια της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, ο ιός θα επανέρχεται, διότι σε αυτή τη βάρκα είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή, σε αιστείες πανδημίας οπουδήποτε στον κόσμο, λόγω παγκοσμιοποίησης θα μπορεί να, όπως το λένε οι Αγγλοσάξονες, we can never be safe unless everybody's safe. Κανένας δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως ασφαλείς αν δεν είναι όλοι ασφαλείς. Και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα που ο πλούσιος κόσμος μετά την αντάρα τώρα των πρώτων μηνών πρέπει να το αντιμετωπίσει. Η Κίνα ήδη χρησιμοποιεί το δικό της εμβόλιο για να διεισδύει. Το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Τουρκία
όπου όλα τα εμβόλια είναι κινέζικα, πρέπει και η Ευρώπη και η Αμερική μετά από αυτούς τους πρώτους μήνες να το δει αυτό. Άρα, οι μεταλλάξεις και τι θα γίνει με την ανισότητα και τη μεγάλη καταστροφή που θα φέρει, διότι αυτή η καταστροφή, αν παραταθεί η πανδημία, θα έχουμε φτώχεια, η φτώχεια θα φέρει και άλλη μετανάστευση, θα έχουμε όξυνση, δηλαδή, προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και για μας εδώ θα έχουμε αναταραχή. Δηλαδή, πρέπει αυτό να το δούμε και γεωστρατηγικά πολύ σοβαρά. Ωραία, πολύ κατατοπιστικός, όπως πάντα. Ομάδα, μιλήστε. Ερωτήσεις. Γιώργο Μούρτο, ξέρω ότι έχεις ετοιμάσει κάτι. Οτιδήποτε, ναι. Σε ακούμε, Γιώργο μου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Πώς διασφαλιζόμαστε εμείς σαν χώρα, σαν Ελλάδα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα σύνορά μας, δηλαδή οι Βαλκανικές χώρες, είπατε πριν ότι η Σερβία κάνει το κινέζικο εμβόλιο, η Αλβανία, τα Σκόπια, η Τουρκία, είπατε πριν ότι... Πώς εμείς διασφαλιζόμαστε από άποψη υγείας σαν χώρα, σαν Ελλάδα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ανέφερα αυτές τις χώρες γιατί δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς διασφαλιζόμαστε όσον αφορά το θέμα υγεία. Με τις ρόλες που θα μπαίνουν και θα βγουν στη χώρα μας και στις Βαλκάνια έχουν ίσο με εξαίρεση τη Σερβία που έχει προχωρήσει μπροστά χάρη στο κινέζικο. Η Τουρκία κάτι κάνει, εντάξει, πιο πίσω από εμάς, αλλά έχουν γίνει εκεί περίπου 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί, που για τον πληθυσμό της είναι κοντά στο 2%, με το κινέζικο, το οποίο έχει μειωμένη, θα το δούμε, υποτίθεται ότι έχει μια δραστικότητα, μια κάλυψη 65%, όχι το 95% που έχει το Pfizer. Είναι ένα ζήτημα, βεβαίως, τα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια, τα εκτός Ευρώπης, με εξαίρεση την Τουρκία, είναι ένας μικρός πληθυσμός. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα πληθυσμό 10-15 εκατομμυρίων maximum, δηλαδή 20-30 εκατομμυρίων δόσεων, εμβολίων. Κάποια στιγμή, μέχρι το καλοκαίρι, νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και υπό ένταξη χώρες, θα τις σκεφτεί και αυτές. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν αυτές οι σκέψεις στις Βρυξέλλες και καλά το κάνετε και το λέτε, διότι εμείς δεν περιτριγυριζόμαστε από ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ξέρεις τη Βουλγαρία, η οποία είναι πολύ πίσω. Περιτριγυριζόμαστε όσο επί το πλείστον από εκτός ε-ε χώρες και μας ενδιαφέρει τι θα γίνει εκεί. Είναι πολλά τα ζητήματα. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έρχονται επίσης. Και εν τέλει είναι και κάτι μακροπρόθεσμο, διότι κακά τα ψέματα αυτό που αποδείχθηκε με αυτόν τον ιό είναι ότι υπάρχει ζήτημα, το ζήτημα θα επανέλθει με άλλον ιό στο μέλλον, πρέπει να το δούμε. Και πέρα από τον ιό υπάρχει το πολύ μεγάλο ζήτημα, ο μεγάλος ελέφαντας στο δωμάτιο, που λέγεται κλιματική αλλαγή. Διότι αυτό που ζήσαμε με την πανδημία είναι νηπιαγωγείο, πώς να το πούμε, σε σχέση με αυτό που μπορεί η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει σε 30, 50, 70 χρόνια, εάν δεν προσέξει με την κλιματική αλλαγή, έτσι δεν είναι, χωρίς καμία διάθεση κινδυνολογίας. Νομίζω η επιστήμη προειδοποιεί ότι έχουμε μπει σε μία διαδικασία γεωμετρικής επιδείνωσης, η οποία πρέπει να ανακοπεί. Ευτυχώς ο Biden δείχνει μεγάλη διάθεση, γιατί χωρίς την Αμερική κανένα μεγάλο πρόβλημα δεν μπορεί. Η Αμερική από μόνη της ίσως δεν μπορεί να τα λύσει, αλλά και χωρίς την Αμερική δεν μπορούμε να λύσουμε κανένα μεγάλο πρόβλημα, ούτε την πανδημία, τα φάρμακα, το εμβόλιο. Και άρα όλα αυτά θα πρέπει λίγο να μας κάνουν να δούμε πέρα από τη μύτη μας και πέρα από το δικό μας. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, τώρα πάω πιο πέρα, είναι κοινωνίες, θα σας ακουστεί λίγο περίεργο αυτό, αλλά έχουν γίνει μελέτες, γερασμένες και άρα με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή,
δεν υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι στις κοινωνίες μας τους οποίους αφορά άμεσα αυτό το μακροπρόθεσμο. Yeah. Οι μεγαλύτερες ηλικίες θέλουν τη σύνταξή τους. Είναι φυσιολογικό αυτό που σας λέω, δεν το λέω υποτιμητικά ούτε κοινικά. Και άρα υπάρχει ένα ζήτημα, ειδικά στις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Πέρα από το γεγονός ότι τα πολιτικά συστήματα αρέσκονται στους τετραετής κύκλους και δύσκολα μπορούν να προγραμματίσουν, το 2030 φαντάζει το υπερπέραν μέσα στο χαμό της πολιτικής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει αύριο. Και είναι και τα κανάλια, και είναι και το ίντερνετ, και είναι όλος ο τρόπος με τον οποίο ενημερωνόμαστε, ο οποίος τροφοδοτεί το εφήμερο και χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Δουλειά μας είναι εδώ, ειδικά ο βόρειος τομέας, ο οποίος είναι πιο διαβασμένος, πιο κοσμοπολίτης, πιο ευαισθητοποιημένος, να ανοίγουμε το φακό και να βλέπουμε και μακριά και ευρύτερα, και μακριά και ευρύτερα, στα μεγάλα και τα σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Αν είχαμε χρόνο, θα μπορούσαμε να σας ακούμε 3, 4, 5, 10 ώρες, σαν τις σειρές αυτές στο Netflix, που μόλις θέλω τώρα εγώ να συνεχίσω μία να δω, μπορεί να τελειώσει 3 το πρωί. Είσαστε πάρα πολύ καλοί. Δεν κάνατε βασιλόπιτα φέτος, έτσι δεν είναι? Κάνατε μια διαδικτυακή προχθές με τον... Κάναμε μαζί με τον Στέλιο, τον Κονταδάκη. Ναι. Με τον Στέλιο. Και Χρήστο, πού ήσουν εσύ, by the way? Εκεί ήμουν, κανονικά. Σε ψάχναμε με τον Γιώργο. Ήρθε. Τώρα μετά στο επόμενο συμβούλιο θα δούμε πώς θα κάνουμε τη διαδικτυακή για το τη δική μας, γιατί διαζώσεις δυστυχώς. Άλλες ερωτήσεις έχουμε? Μαρία Ζωή Καλατζίδη, αντιπρόεδρός μας, η δικηγορίνα μας, πούντι. Θα σας καλησπερίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, το συμπατριώτη μου από την Καβάλα. Όχι, με έχει καλύψει και δεν νομίζω ότι έχω κάτι να προ... ούτε να το ρωτήσω, ούτε να προσθέσω. Και ευχαριστώ πολύ. Θόδωρε, το βαρύ πυροβολικό, μηχανική. Ο Χάρης ο Σαμπάνης, Μαργιαλένα μου, εσύ. Το εξαντλήσαμε. Απόλυτα καλυμμένος με τον Γιώργο. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι μια τέτοια ολοκληρωμένη συζήτηση μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει στα ελληνικά ΜΜΕ. Δηλαδή, ο καημένος ο Έλληνας τηλεθεατής ακούει για τα εμφόλια και δεν έχει καταλάβει. Δηλαδή, είναι και τα κανάλια σε μια μονοθεματικότητα. Δηλαδή, έχουν τους λοιμοξιολόγους. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι οι λοιμοξιολόγοι. Μετά έρχονται οι διεθνολόγοι. Ενίοτε οι σεισμολόγοι. Κάποτε ήταν οι οικονομολόγοι, πιο παλιά οι συνταγματολόγοι. Είναι έτσι, με μόδα. Τώρα είναι ο λοιμοξιολόγος ο οποίος θα πει το ίδιο. Δηλαδή, από το πρωί ως το βράδυ δεν έχει εξέλιξη. Ένα μόνο. Ναι. Εγώ, ας πούμε, σήμερα ήμουν το πρωί στον Sky, πάλι διερευνητικές. Λέω, παιδιά, να πούμε κάτι άλλο εκτός από τις διερευνητικές. Πάμε λίγο παραπέρα να δούμε τώρα τι γίνεται. Εγώ λοιπόν προτείνω τώρα εδώ ευκαιρίες δοθήσεις στον Χρήστο το Σούλη να μαζέψει τις τοπικές. Είναι 6 τοπικές στην ομπρέλα σου, Χρήστο. 6 πρόεδροι και 6 αντιπρόεδροι, 12. Και τα μέλη θα μαζέψεις 50 καλούς ανθρώπους έτσι και θα βάλεις τον κύριο Δημήτρη Τρογκερίδη να μας κάνει μια παρουσίαση να καταλαβαίνουμε τι μπορούμε από αυτά να κρατάμε και τι όχι. Γιατί ξέρετε, άσχετα από το χιούμορ, γιατί πάντα χρειάζεται το χιούμορ. Ο Winston Churchill είχε πει: οι Άγγλοι, ισχύει αυτό νομίζω, κέρδισαν τον πόλεμο χάρη στο χιούμορ τους. Πέραν της πλάκας λοιπόν, θέλω να πω ότι όλος αυτός ο καταιγισμός πληροφοριών, ότι το RNA, ότι το DNA, ότι η ακίδα, δεν μας χρειάζεται. Ναι. Δεν μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται μια συνοχή να καταλάβουμε, βουκιαβά που λέω εγώ, αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε, να τα μεταδώσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αρνητές. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Και όλοι αυτοί με το conspiracy theory, συνωμοσιολόγοι, που προσπαθώ, Δημήτρη, επί τη ευκαιρία, γιατί μου λένε για το DNA, για το ότι επηρεάζει το DNA, ότι θα γίνουν τερατόμορφα πλάσματα. Δική μου φίλη μου, ένα σε ξέρουμε από μικρό παιδί και τώρα έγινε μέρος του συστήματος, μου λέει, και θέλεις να μας κάνεις, μου λέει, να μας περάσεις, μου λέει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ να δεις τι ακούω. Κάτι πήγε να πει Βίκυ Χατζηνικολή.
ότι στην Πάτρα σήμερα αρρωστήσανε υγειονομικοί και αυτά και τα είπανε στις 6 ώρα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, γιατί δεν θέλουν να κάνουν εμβόλια αυτοί οι άνθρωποι? Όλοι το πιστεύουν, όλοι είναι αρνητές. Ναι, μέχρι να έχουν ένα κρούσμα ή ένα βιχάκι αρκεί. Ναι. Για να πούνε, λες... Είναι μέρος, πάντοτε υπήρχαν συνωμοσιολογίες, πάντοτε και στην Ελλάδα φυσικά. Όμως, τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του ίντερνετ και του τρόπου με τον οποίο ενημερωνόμαστε πλέον από τα δίκτυα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το πράγμα έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και εμείς έχουμε την υποχρέωση, την ευθύνη να δώσουμε τη μάχη του ορθού λόγου, περισσότερο από ποτέ. Η Ελλάδα το πλήρωσε βεβαίως αυτό πάρα πολύ ακριβά το 2013, 2014, 2015. Κάποιοι επένδυσαν στον ανορθολογισμό και στην όλη σε αυτή την παράνοια για να έρθουν στην εξουσία το 2015 με καταστροφικά αποτελέσματα. Λίγο ρήμασαν κάποια πράγματα, λίγο υπάρχει αυτή η εμπειρία και κάπως συγκρατιόμαστε, αλλά βεβαίως ανά πάσα στιγμή μπορούμε να κυλήσουμε και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σε εγρήγορση, διότι με το ίντερνετ σήμερα, που είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο, το Facebook ήρθε το 2005, το Twitter το 2011, μιλάμε για πράγματα της τελευταίας δεκαετίας, που ακόμα δεν έχουμε τα μέσα, τα εφόδια να τα αντιμετωπίσουμε και τα λοιπά. Και γι' αυτό βλέπετε ακόμα και σε χώρες σαν την Αμερική, κατ' εξοχήν στην Αμερική, όλη αυτή την τρέλα. Είναι μέρος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας που είναι εντυπωσιακά ισχυρή. Εντυπωσιακά ισχυρή. Στη Βουλή έχουμε και κόμμα το οποίο αυτή είναι η δουλειά του, να λέει όλη αυτή την τρέλα. Δηλαδή... και πράγματα που δεν μεταδίδονται από τη τηλεόραση, άμα τους ακούσετε και στις επιτροπές και κάτι. Δηλαδή, μιλάμε για... Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μέρος της δουλειάς μας αυτή. Εγώ πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας. Δεν έχουμε τις δυνατότητες λόγω της πανδημίας να κάνουμε διαζώσεις όπως... Είσαστε εγώ... από τους πρώτους που θα είναι, όχι ο πρώτος, γιατί μας χρωστάτε μία μέρα στο αμφιθέατρο, ειδικά για την τοπική δική μας και το Χρήστο. Να είστε καλά, Ζήνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και εμείς. Εμείς, Δημήτρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Πολύ. Για ό,τι χρειαστείτε, ό,τι έχετε καινούριο, όποια ερώτηση, ζήτημα, αυτή είναι η δουλειά μας. Το γραφείο είναι ανοιχτό. Ο Γιώργος, ο συνεργάτης μου και εγώ φυσικά, έχει Ζήνα μου τα τηλέφωνα, τα πάντα. Θα χαρώ πολύ. Μη διστάσετε. Είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Γεια.